Όσα νιώθω για σένα μη με ρώτας, αν αυτό είναι τρέλα ή ερώτας. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοίτας. Και ξέρεις τι γίνεται μετά, ε. Και να χάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Hello ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλο ένα μη μου πεις καταπληκτικό, είναι μόλις ήδη στον αέρα. Άλλο ένα υπέροχο Mr. Manx ντύσιμο, νομίζω ότι πλαισιώνει το υπέροχο αυτό θεϊκό κορμί του παρουσιαστή. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο παρουσιαστής. Είναι άλλο εγώ Γιάννη και άλλο παρουσιαστής. Και πολλές φορές αυτό εγώ το διευκρινίζω και το διασαφηνίζω. Δηλαδή, λέω, κοίταξε, τώρα μιλάς με τον Πετρίδη. Τώρα μιλάς με τον Αλέξανδρο. Τώρα μιλάς με τον Αλέξανδρο Πετρίδη και τώρα μιλάς. Εκεί είναι το βαρύγδουπο. Με τον Αλέξανδρο Πετρίδη του Γρηγορίου. Όταν σου πω ότι μιλάς με τον Αλέξανδρο Πετρίδη του Γρηγορίου, πρέπει να αρχίσεις να φοβάσαι. Στο λέω για να ξεχωρίζουμε τα τσανάκια μας. Λοιπόν, ήρθα τώρα εδώ να κάτσω στη θέση μου, γιατί έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα και για σήμερα. Τι ωραία, αυτό το που κάμισο λίγο μου κοκκινίζει το μπούστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, μ' αρέσει ενώ μου δίνει έτσι ένα τάντ. Έχω πάρα πολύ ωραία θέματα και για σήμερα. Έχω και πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Έχω και πάρα πολύ ωραίες συνεργάτηδες. Έχω και πάρα πολύ κέφι. Έχω πάρα πολύ ωραία κολοκυθάκια. Έχω πολύ ωραίο μπριάμ. Έχω μακαρόνια με κιμά. Έχω παστίτσιο. Και έχω και της ώρας. Τι θα παραγγείλετε δεν με ενδιαφέρει, θα αποφασίστε. Λοιπόν, έχω πολύ ωραίες κοπέλες για σήμερα. Δηλαδή εννοώ τις ίδιες. Απλά έτσι λίγο διαφορετικές, γιατί κάθε ντύσιμο, η γυναίκα όταν αλλάζει τον ντύσιμό της, η διάθεση, όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή θα μας συντροφεύσουν δύο από τις συνεργάτιδες μου και βεβαίως σε δύο πάρα πολύ ωραία θέματα και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Παρακαλώ πολύ να έχει κοντά μας από την ιατρική στήλη η Μαρία η Κατσουλέρη. Έτσι λίγο, για να σε δω παιδί μου με το κολάν σου και τα πονπον σου. Πολύ ωραία και το μαλλί, βάφτηκες τελικά, ε. Ελέης ο παντοδύναμος. Ναι, εντάξει. Αφού μου κάνεις παρατήρηση. Ναι, εννοείται, μα έτσι εγώ θέλω τη γυναίκα όταν την παρατηρώ να πηγαίνει μετά και να φτιάχνει αυτό που λέω. Αν η γυναίκα δεν υπακούει στις παρατηρήσεις μου, για μένα καταρχήν δεν είναι γυναίκα. Ξεκινάμε από εκεί. Έλα και θα σου το εξηγήσω και πιο καλά. Κάτσε την παρακαλώ στη λευκή σου την καρέκλα. Μάλιστα. Στην επόμενη παρακαλώ να είσαι κοντά με την συνεργάτηδά σου για να μην έχετε πάρα πολύ μεγάλο κενό τηλεοπτικό. Μπράβο. Αν θες μπορείς να την κολλήσεις και στον τοίχο να παίξεις τη χαλκομανία. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σου. Παρακαλώ πάει και τα πράγματά μου. Μπράβο, βεβαίως. Η επόμενη κοριτσάρα μας, μοναδική στο είδος της, τρίτη χρονιά από τη στήλη για τα παιδιά, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. Να με. Πες τι σου πήρα, πες τι σου πήρα. Μου πήρε αυτά τα ρούχα και αυτά τα παπούτσια. Και αυτό το σορτσάκι και αυτή τη μπλούζα. Ναι, δεν είναι πολύ ωραία. Είναι ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, για κανένα κύκλο, έτσι είναι από τον εαυτό σου. Είναι αυτό που κάνει ο ήλιος γύρω από τη σελήνη. Σε ευχαριστώ που μου τα πήρες όλα αυτά. Εντάξει, ξέρουμε ότι μία αδυναμία σου. Εντάξει, συγγνώμη για τη φωνή τώρα. Μου είμαι άρρωστη. Συγγνώμη, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω. Της είπα να μην φωνάζει και της είπα να μην τραγουδάει πολύ εκεί στο κόντρα το τέμπο. Αλλά εκείνη τραγουδάει πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές έχει τύχει αντί να κοιτάνε την πίστα, να κοιτάνε την πόρτα. Γιατί ακούνε την Κωνσταντίνα αντί το τραγουδιστή. Κατάλαβες. Δεν πειράζει. Τι κάνετε, ρε κορίτσια, πώς είστε. Έχουμε μπει για τα καλά τώρα, πάνε οι καινούριες χρονιές, φύγαν όλα, από που κοντεύουμε να πάμε καλοκαίρι. Πόσο δηλαδή, εγώ δεν θα καταλάβω πότε φτάσουμε καλοκαίρι. Θέλω να έρθει το καλοκαίρι να πάμε διακοπές. Ναι, πάλι. Τόσο γρήγορα, εγώ δεν θέλω. Τι ωραία που είχαμε περάσει στις διακοπές μας. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πηγαίναμε τις 2 ώρες στο δωμάτιο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν θέλω να έρθει πάρα πολύ γρήγορα το καλοκαίρι, σας το λέω. Αλλά θέλω όμως και να έρθει. Βασικά, μ' αρέσει ο χειμώνας, αυτό με το τζάκι, με τη σόμπα, αυτό τη ζεστασιά που βγάζει όταν μπαίνει στο σπίτι. Το σπίτι όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή όταν μπαίνει στο σπίτι και νιώθεις αυτή τη ζεστασιά, μ' αρέσει πιο πολύ από ότι όταν μπαίνω στο σπίτι και νιώθω, δεν θα πω το κρύο, νιώθω του καλοκαιριού τα air condition. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι ωραίο. Όταν μπαίνω σε ένα σπίτι και έξω έχει πολύ καύσωνα και μέσα είναι πολύ δροσερά,
η αίσθηση αυτή μ' αρέσει λιγότερο από την αίσθηση του ότι έξω κάνει πολύ κρύο και μπαίνω σε ένα ζεστό σπίτι. Με φτιάχνει περισσότερο το να μπαίνω σε ένα ζεστό σπίτι παρά να μπαίνω σε ένα δροσερό το καλοκαίρι. Σε φτιάχνει, ε. Ναι. Ενώ αντιθέτως, στην κρεβατοκάμαρα δεν με φτιάχνει πολύ ζέστη. Αντιθέτως, με φτιάχνει η φυσιολογική θερμοκρασία. Δεν μπορώ φυσιολογική την πολύ ζέστη να κοιμηθώ. Το λες κρύο, το λες. Προς κρύο το θέλω, ναι. Γιατί παγώνω κάθε φορά που κοιμάμαι. Έχει τα δικά της άλλωστε. Αυτό πες είναι πολύ σημαντική σημείωση, νομίζω δεν έχει ξαναεποχθεί ούτε τηλεοπτικά. Είπες ότι κάθε εποχή, θα το γράψω, έχει τα δικά της, τώρα θα το σημειώσω. Νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση που έκανες δεν έχει γίνει ποτέ και δει από γιατρό, δηλαδή από ιατρική στήλη. Ιατρικά φαντάζομαι ότι το ερμήνευσες. Μαρία, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Καταρχήν. Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Τα ξάνιξε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι. Σου έκανε παρατήρηση άμα θα. Ναι, η αλήθεια είναι. Καλέ, την περασμένη φορά λύσαξε. Γεροντοκόρη με είπε στον αέρα. Το ότι έχει φτάσει το φυσικό μου. Θα το κάνω όμπρε. Θα το κάνει όμπρε στο τέλο. Ναι. Είναι το φυσικό μου. Και εντωμεταξύ, εγώ τα ήθελα πιο σκούρα και μου λέει η φίλη μου η Μαρία, η Πακουδή μου, στο κομμωτήριο. Στο... Όχι η παρουσιάστρια. Όχι. Εκτός από την παρουσιάστρια, υπάρχει και μια πάρα πολύ καλή κομμότρια. Ναι, κομμότρια. Την οποία την εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, μου λέει: θα σου κάνω εγώ αυτό και να δεις ότι θα σ' αρέσει. Εσύ κλείνεις τα μάτια όσο να το κάνει. Εννοείται. Και τα ανοίγεις μετά. Κοιμάτ. Η αλήθεια είναι ότι την εμπιστεύομαι τυφλά όσον αφορά το χρώμα. Γιατί το πέτυχε με 10 παζ με τη μία και μόνο ένα τέταρτο 10 παζ. Έλα. Παραπάνω. Από δηλαδή κόκκινο. Μπορεί να μου κάνει τα μαλλιά γκρι. Ναι, δεν θα τα κάνει. Έχουμε πει αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αφού σου λέει ο παρουσιαστής, όπως μου είπε εμένα, πήγαινε μωρή, βάψε το μαλλί. Μου λέει τι θα φάω. Μου λέει πού θα πάω, με ποιους θα πάω, τι ώρα θα το κάνω, τι ώρα δεν το κάνω. Όλα. Εντάξει, μην λέει εντάξει, για πέστε μου, ναι. Και πολύ ωραία μπλούζα. Μου ακουμπάει συνέχεια τα πονπών μου. Ναι. Έχω μάλιστα. Σ' αρέσουν τα μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμένα. Σ' αρέσει η μπλούζα να την βγάλω. Ναι, να ναι, θα μου την αφήσεις μετά, εννοείται. Αυτή μου την έδωσε η φίλη μου η Σοφία. Μου λέει βάλτε και θα κάνει θράψη. Α, σήμερα μιλάω σαν την Μπραγκάκη με τηλεμάρκετ. Μετά να μιλήσω για το κινητό μου. Ναι, αυτό ποιο το έδωσε. Με τα πομπών. Λοιπόν. Εμένα αυτό το ντύσιμο μου το έχει κάνει ο Αλέξανδρος Δώρος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, θέλω πραγματικά και μισή ώρα μιλάμε για μαλλιά. Ήταν κοντά μου. Ήταν καταπληκτική η θεματολογία σας και ήσασταν πολύ ενημερωμένες. Έλα. Και για σήμερα φάνηκε αυτό και στον κόσμο. Και... Έχω ένα πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη στήλη για τα παιδιά. Ωραία. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο βίντεο μόνο και μετά θα ολοκληρώσουμε. Και μετά θα σας πω κάτι νόμους περίεργους. Μαρία, ναι, το θέλω. Μ' αρέσει, το θέλω. Λοιπόν, για πες. Εκεί που καθόμασταν λοιπόν πριν 2 εβδομάδες περίπου, είδα τον ανιψιό μου να χτυπάει την Κάτια, δηλαδή τη φίλη του. Mm-hmm. Και ήθελα λίγο να το ψάξω, να δω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο το κάνει. Για ποιο λόγο το κάνει. Λοιπόν, αν τα παιδιά αρχίζουν και χτυπάνε, είναι μία κακιά συνήθεια που δεν κόβεται εύκολα. Και τι, μπορεί να είναι επιθετικό προς τους φίλους του και τους άγνωστους ή μόνο προς τη μητέρα ή τον πατέρα. Πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια καταφεύγουν σε αυτή την κίνηση, αρκεί όμως από τους γονείς με ποιο τρόπο πώς θα το επιβάλλουν ναι, και τι πρέπει να συζητήσουν. Mm-hmm. Καταρχήν, όταν ένα παιδάκι είναι έξω, και το βλέπουμε και στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα μαγαζιά, όταν είναι έξω και είναι επιθετικό προς τη μαμά, δεν γίνεται πρώτη φορά. Mm-hmm. Έχει γίνει στο σπίτι, έχει γίνει επανελειμμένες φορές και η μαμά απλά δεν το έχει σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αν ισχύει η πρώτη περίπτωση, δηλαδή το παιδί είναι επιθετικό γενικά. Mm-hmm. Χαιρετάω τις φίλες μου, αφού με χαιρετάνε. Mm. Το κοινό της. Το κοινό. Λοιπόν, αν ισχύει το πρώτο σενάριο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τα άλλα παιδάκια επιθετικά προς το δικό μας παιδί. Απλά ο δικός μας μπορεί με μία άρνηση ενός παιδιού ή με έναν λόγο παραπάνω, έτσι όπως παίζουμε στο παιχνίδι, ή όταν μεγαλώσουν στην εφηβεία που λέμε μάλιστα. Χτυπάνε, αρχίζει και χτυπάει γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει αλλιώς ή δεν μπορεί να απαντήσει, τότε είναι πολύ πιο κακό από το να συμπεριφέρεται άσχημα σε εσάς. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Συζητάμε με το παιδί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι τον έχει πειράξει, τι το εξοργίζει και τι το φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή για να γίνεται επιθετικό. Σωστά. Και οι απαντήσεις είναι ότι δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν μπορούσε να βρει
τον κατάλληλο χώρο και χρόνο στο να επιβληθεί στον άλλον και έτσι ήταν η μόνη του αντίδραση αυτή. Αν είναι μία πιεσμένη αρκετά περίοδος για το παιδί, που συνήθως έτσι ξεκινάνε, τότε νιώθει ένταση. Νιώθει πιεσμένο ή από τους γονείς ή από τις άλλες δραστηριότητες που έχει και πρέπει πάλι να συζητήσουμε μαζί του. Αν είναι επιθετικό προς τα άλλα παιδιά, αν είναι επιθετικό προς εμάς, δηλαδή προς τους γονείς, πρέπει οπωσδήποτε να το τιμωρήσουμε με την έννοια γωνιά της σιωπής. Γιατί γελάω. Ισχύει αυτό ακόμα, γιατί... Η γωνιά της σιωπής. Ναι, ναι, γιατί το έβλεπα σε μια γνωστή εκπομπή στην τηλεόραση, αλλά κάποιοι παιδαγωγοί είπαν ότι αυτό δεν είναι απόλυτο. Εμείς είχαμε και στο σπίτι και στον νηπιαγωγείο, θυμάμαι. Είχες γωνία της σιωπής. Ναι, εννοείται, ναι. Τιμωρία. Σε ποια γωνία χρησιμοποιείς στο σπίτι σου? Τώρα όχι στο μεγάλο σε αυτό που είμαστε, αλλά στο Βόλο, που έμενα μέχρι τα 12 μου. Α, μιλάσαμε χρόνο επί Μπομπολίνας. Ναι. που έμενα στο Βόλο, ήταν ακριβώς δίπλα από την κουζίνα, στα σκαλιά από κάτω. Δεν ήταν σκοτεινό μέρος, είχε ένα σκαμπουδάκι. Πόση ώρα είπα από μόνος, ναι. Ανάλογα τι είχα κάνει. Α, πήγαινε, είχατε βάλει δηλαδή ότι αν έχει κάνει αυτό, 7 λεπτά. Αν έχει κάνει εκείνο, 12. Όχι. Είχατε... Όταν είχα χτυπήσει το σκύλο. Ναι. Κάνεις και τέτοια. Ναι, κατά λάθος. Και δεν το πίστεψα ποτέ ότι ήταν κατά λάθος που το χτύπησα. Και έτρεχε εδώ αίμα. Αίμα. Με παιχνίδι τον είχα χτυπήσει τη μαμά. Ένας μαύρος, πολύ ωραίος. Εδώ αίμα. Είχα κάτσει την πιο πολλή ώρα, νομίζω μία ώρα. Μία ώρα όρθια στη γωνία. Όχι όρθια, είχαμε σκαμπό. Α, εντάξει. Και έβγαινα συνέχεια. Σας έφερνε και φαΐ και τα λοιπά και κολοψιό. Τιμωρία και θα κοίταγα προς τη σκάλα έτσι, να μην βλέπω τι κάνουν οι άλλοι πίσω. Απλά ήταν απομονωμένοι από κάθε φορά, και κάθε φορά που πήγαινε να σηκωθώ, ξέρεις, η Βασίλο μου έλεγε ναι. Κάτω και άμα δεν άκουγα και μία στην ποπό. Λοιπόν, όσο λάθος κι αν είναι μία τέτοια συμπεριφορά που είναι. Φυσιολογικό είναι, γιατί γινόμαστε σαν γονείς, άμα χτυπάει άλλα παιδιά ρεζίλη, γιατί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το λόγο που το κάνει. Μην κάνετε το παιδί να νιώθει άσχημα με τα λεγόμενά σας. Δηλαδή, είτε να το χτυπήσετε, είτε να του μιλήσετε άσχημα. Λεκτική βία δηλαδή. Δείξτε κατανόηση στα συναισθήματά του εκείνη τη στιγμή, αλλά μην τον βάλετε να σκεφτεί ότι αυτό που έκανε είναι και καλό. Τέλος. Έφτασε κιόλας στο τέλος. Ναι, αφού έχουμε την άλλη έρευνα, δεν μου πες. Ναι, ναι, εντάξει, παιδί μου, όχι, απλά λέω ότι έχω και κάποιες παρατηρήσεις να σου κάνω. Για πες. Α, μάλιστα, εννοείται. Τέλος. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του να είναι θετική σε ό,τι και αν κάνει. Δηλαδή, άμα φύγετε από το σπίτι και είστε τσακωμένοι ή τον έχετε μαλώσει και είναι πιεσμένο το παιδί, θα αντιδράσει έτσι. Δηλαδή, άμα πάει κάποιο παιδάκι άλλο και το τσιγκλίσει. Είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται την πρώτη φορά να δοθούν κάποια μέτρα, στη γωνία σιωπής, αν το επαναλαμβάνει μέσα στο σπίτι σε εμάς ή σε συγκινητικά... Σε συγκινητικά πρόσωπα. Ή σε κοντινά μας πρόσωπα. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό ακόμα, όταν το κάνει έξω, το παιδί ή να το βάζουμε σε μια γωνία να κάθεται μόνο του, για κάποια λεπτά μέχρι να ζητήσει συγγνώμη στο άλλο παιδί. Σωστά. Ή αν δεν ζητήσει συγγνώμη, την ώρα που θα τελειώσουμε κι εμείς, μπορούμε να το πάρουμε να φύγουμε. Πάντως, γενικότερα, εγώ είχα πάντοτε την άποψη ότι η τιμωρία και δει τα τελευταία χρόνια που τα παιδιά έτσι μεγαλώνουν με τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες, με άλλο τρόπο σκέψης και άλλο σίγουρα τρόπο ζωής, γιατί αλλιώς μεγαλώσαμε εμείς πριν 10-15 χρόνια που ήμασταν παιδιά, και αλλιώς, ούτε 15-13 στην ουσία, και αλλιώς μεγαλώνουν τα παιδιά τα νέα. Αλλιώς μεγάλωσε η Μαρία πριν 32-35 χρόνια, αλλιώς μεγάλωσε. Εγώ νομίζω ότι πηγαίναμε μαζί σχολείο. Να σου πω. Ότι πηγαίναμε σχολείο. Πηγαίναμε μαζί σχολείο, απλά πηγαίναμε. Απλά η Μαρία είχε μείνει 9 φορές την πρώτη. Έτσι. Σ' αφήνω όμως να με ρίχνεις. Κοίτα η Μαρία. Με είδε μένα στο δημοτικό και έπεσε κάτω και φτάνει στην έκτη δημοτικού. Έμενε στην πρώτη γυμνασίου μέχρι να την προλάβω. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε. Στο γυμνάσιο πια. Και ως δικαιολογία της λέγανε κοριτσάκι μου γιατί δεν διαβάζει και λέγε θέλω να. Είμαι με τον Αλέξανδρο. Πάω στην διατάξη με τον Αλέξανδρο. Λοιπόν. Θέλω να σου πω όμως ότι εγώ θεωρώ ότι η τιμωρία δεν είναι η πολύ καλή λύση, γιατί ακόμα και αν έχει παραδειγματικό χαρακτήρα, τα παιδιά αντιδρούν πολύ διαφορετικά, γιατί το παίρνουν ως, από την κακή πλευρά, το παίρνουν ως, κοίτα τώρα θα σου κάνω.
θεωρώ ότι θα μπορού, ότι αντί για την τιμωρία, πολύ καλύτερο είναι ο διάλογος. Δηλαδή να κάτσεις και να του πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Αν το ξανακάνεις. Όχι με την πρώτη τιμωρία. Ναι, θα αναγκαστώ να κάνω αυτό ή εκείνο. Θεωρώ ότι αν το παιδί δεν καταλάβει ακριβώς την έννοια της τιμωρίας, μπορεί να γίνει ακόμα πιο αντιδραστικό και ακόμα σίγουρα πιο μη αποτελεσματική να είναι η τιμωρία. Γι' αυτό υπάρχει ο διάλογος. Έχω δει, ας πούμε, παιδιά που κάθονται τιμωρία μία ώρα και όταν μετά τα αφήσει ελεύθερα, την επόμενο δύο ώρα έχουν κάνει χειρότερα το σπίτι ή τις καταστάσεις, γιατί έχουν και τα νεύρα που τόση ώρα δεν μπορούσαν. Λοιπόν, ο αρνητικός διάλογος οθεί το παιδί προς αυτή την κατεύθυνση που λες. Εάν καθίσεις και μιλήσεις φυσιολογικά με το παιδί και το εξηγήσεις όπως μιλάς με τους ενήλικες, όπως μιλάμε μεταξύ μας, με αυτόν τον τρόπο, τον ωραίο, καθαρές λέξεις και στο ίδιο επίπεδο με το παιδί, όχι πιο ψηλά. Σκύβουμε. Ναι, σκύβουμε και φτάνουμε στο ύψος του παιδιού και στο επίπεδό του για να του μιλήσουμε και του μιλάμε καθαρά. Σίγουρα, αν χρειαστεί ακόμα και ένα πράγμα να το πούμε 100 φορές, θα το καταλάβει. Ναι. Εάν του μιλάς αρνητικά και του λες, το τραβολογάς και του λες, δεν θα το ξανακάνεις αυτό, δεν θα ξαναμιλήσεις έτσι, γιατί το έκανες αυτό στο συμμαθητή σου. Γιατί το λογικό και επόμενο να αντιδράει με τον ίδιο τρόπο για το παιδάκι. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλουν όλο τον κατάλληλο χειρισμό, ειδικά ναι, με αυτές τις ηλικίες. Γιατί ό,τι παίρνει. Είναι πολύ σημαντικό διάλογος. Ναι, ό,τι παίρνει, με αυτό καθοδηγείται και συνεχίζει τη ζωή του. Αν το παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα αρνητικό κλίμα, μέσα στο σπίτι και ακούει όλη τη μαμά και τον παπά να φωνάζουν, λογικό και επόμενο και αυτό όταν μεγαλώνει. Θα φωνάζει έχει μέσα ναι, στην οικογένειά. Αυτό ακριβώς. Ναι, δηλαδή παίρνει τα δείγματα σαν οικογένεια και τα μεταφέρει αύριο μεθαύριο στη δική του οικογένεια. Ακριβώς. Δηλαδή, ακούς μερικούς άντρες και γυναίκες, αλλά πιο πολύ ακούς από τους άντρες και όταν είναι αποχωρισμένους γονείς και λες, και λέει εγώ δεν θέλω να κάνω τα ίδια στο παιδί μου. Αλλά θα καταλήξει να κάνει τα ίδια. Γιατί όταν κάνει οικογένεια θα αντιδράει το ίδιο έτσι πως αντιδρούσε ο μπαμπάς του ή η μαμά του. Ειδικά σε αυτό το κλίμα των χωρισμένων που εντάξει. Το 80% από έρευνες έτσι έχουν δείξει. Πρέπει να υπάρχει σωστή καθοδήγηση. Γιατί είναι πολύ πιο πιεσμένα τα παιδάκια και βγάζουν μεγαλύτερο αρνητισμό. Γιατί βγάζει η μάνα από τη μία πλευρά και ο πατέρας όταν το παίρνει από την άλλη πλευρά. Ο ένας μεταφέρει στοιχεία μέσω του παιδιού στον άλλον αρνητικά. Και αυτό το παιδάκι στην αρχή, τελικά είναι ο πόλος που. Έλξη. Όχι, ο οποίος δημιουργεί είσαι ο Αλέξης. Ίδρυγες. Ναι, είμαι ο Αλέξης και είμαι πόλος Έλξης. Πού το θυμήθηκες αυτό, 100 χρόνια. Ιστερόγραφο 2014. 2013 νομίζω, δεν θυμάμαι πότε το είχα πει. Ήταν από τις μεγάλες μου ατάκες που γράφτηκαν πάνω εκεί βιβλία, σενάρια, ιστορίες, έργα κινηματογραφικά. Γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων, γενικότερα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλές φορές οι μεγαλύτεροι βλέπουμε, επειδή είναι παιδιά, λέμε τι έκανες εκεί, καλά τώρα θα σου πω. Και νομίζουμε ότι. Ναι, με αυτό το ύφος και νομίζουμε ότι το παιδάκι θα το τρομάξουμε. Νομίζω ότι με ένα πιο μιλητικό ύφος, με ένα. Πιο ανθρώπινο, πιο συναισθηματικό, μπορείς να του μιλήσεις και καλό είναι να μάθουμε ότι στα παιδιά πρέπει να εξηγούμε τα πάντα όσο πιο πολύ εξηγείς. Αυτό που κάνουν κάποιες μαμάδες ή που κάνουν ακόμα και λέει «Μαμά, γιατί εκείνο δεν ξέρεις, είσαι ακόμα μικρός». Λάθος. Είναι λάθος μεγάλο αυτή η άποψη. Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά, να εξηγούμε στα παιδιά σαν να είναι μεγάλοι. Θα μου πεις, μπορεί να μην τα καταλάβουν όσο ένα παιδάκι 15, 18, 20 ετών, όμως σίγουρα θα πάρουν κάτι. Να. Πρέπει, όταν το παιδί κάνει ερωτήσεις, ο γονιός είναι αναγκασμένος ό,τι και αν κάνει. Ναι, να σταματήσει ό,τι κάνει και να του απαντήσει. Να ασχοληθεί μαζί του. Να ασχοληθεί, ναι, να του απαντήσει με κάθε λεπτομέρεια. Γιατί το παιδί όταν ρωτάει, γιατί μαμά αυτό είναι τετράγωνο, το παιδί έχει πορεία. Παραλληλόγραμμα. Ναι, παραλληλόγραμμα. Παράδειγμα σου, ναι, το ξέρω. Αχ, βρήκες να τον αγγίξεις και σε σημείο τώρα, δηλαδή στα μαθηματικά που δεν υπάρχει. Έλεγε την εξίσωση ο καθηγητής Οίκου Πετρίδη στον πίνακα και έλεγε το αποτέλεσμα του θρανίου. Ναι, δηλαδή για όνομα του Θεού. Εκνευριστικό, σπασικλάκι, δεν είναι. Ναι, ναι, ήμουν λίγο φοιτικό σπασίκλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Παπαϊώνου για το θέμα της, αλλά δεν τελείωσες βέβαια ακόμα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη ζήτησή μας με Μαρία Κατσουλέρη που έχει σήμερα να μας αναλύσει. Ζητήσανε μία φίλη από το ίντερνετ, μου είπε να μιλήσουμε για τους αριστερόχειρες λίγο. Τι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Έχουν κάποια πράγματα. Ένας αριστερόχειρας μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που οι δεξιόχειροι δεν τα κάνουν και σε πολύ καλύτερο βαθμό. Βέβαια, θα σας πω και πάνω εκεί πάλι από τις δικές μου εμπειρίες ορισμένα πράγματα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο που θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε κοντά μας.
Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκο Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου Αγωνιστικού Τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεο 44 Περιστέρι. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, Μαρία Κατσουλέρη, Αλέξανδρος Πετρίδης, αλλά και μια πλειάδα τεχνικών, δημοσιογράφων, υπαλλήλων και αναλλήλων που λειτουργούν όπως πρέπει για να βγει αυτή η εκπομπή. Και βεβαίως είχαμε μείνει στο να συζητάμε ότι ένα θέμα που θα μας αναλύσει η Μαρία είναι ποια είναι η διαφορά. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ένας αριστερόχερας που πολλές φορές τα κάνει καλύτερα από εμάς τους περισσότερους που γράφουμε με το δεξί. Βέβαια θέλω να σας πω ότι γενικότερα οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, αν το θέλεις, έχουν μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή γράφουν με το αριστερό, κλωτσάνε με το αριστερό κτλ. Έχουν πολύ περισσότερα στοιχεία στα οποία δεν έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Και γενικά, όταν ένας άνθρωπος κάπου είναι λίγο διαφορετικός, αυτό του δίνει μια παραπάνω δύναμη στο να κάνει πράγματα που πιθανόν οι άλλοι δεν μπορούν. Έτσι το έχω ερμηνεύσει στην πάροδο των ετών με διάφορα πράγματα που έχω δει. Είναι μια σωστή τοποθέτηση και αυτή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, όπως λέει και το άρθρο εδώ πέρα που κοιτούσα χθες το βράδυ για να βοηθήσω και τη φίλη, η οποία είναι αριστερόχειρος, ότι παλιά, λέει, όταν βγάζαμε αυτές τις φωτογραφίες για το νηπιαγωγείο, για το δημοτικό της μεμονωμένες, υπήρχαν παιδάκια που ενώ κρατούσαν με το αριστερό χεράκι το μολύβι για να μπουν σε αυτή τη φωτογραφία, πήγαινε ο καθηγητής αυτόματα ή ο δάσκαλος και έβαζε το μολύβι στο δεξί χέρι. Το θεωρούσαν και λίγο κακό σε εισαγωγικά. Να αυτό καταρχήν είναι κάτι το οποίο το έχει σε γεννησιμιού. Ναι, δηλαδή. Ναι. Παλιά τρώγανε ξύλο για να γράφουν με το αριστερό. Ναι, τους το δένανε. Έχω δει να το δένανε για να μην μπορείς να το πιάσεις και να πας απαραίτητα στο άλλο. Όμως γι' αυτό το λέω. Είναι κάτι λέει, το οποίο γεννιέσαι με αυτή την προδιάθεση. Όχι, γενιές, ανατομικό είναι. Είναι μηνύματα από τον εγκέφαλο. Δεν είναι κάτι που διαφέρει ως παιδιά, το πιστεύω ότι εγώ με το αριστερό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η μαμά μου γράφει όχι έτσι. Όχι τίποτα απολύτως. Έτσι το πιάνει. Κάνει χωρίς να το ξέρει. Ναι, δεν λέω ρε παιδί μου να ανοίξω και να πιάσω ένα πιάτο. Δουλειά όμως να σου κάνω, δηλαδή να σου γράψω. Να σου πληκτρολογήσω, να έτσι αριθμό. Να δεν μπορώ. Άμα το αριστερό, μπορώ. Εγώ μόνο με το αριστερό. Σε πληροφορώ όμως ότι εάν είχε σπάσει το δεξί σου χέρι και έπρεπε να μείνει. Παπαμείον 30 ευρώ. Γιατί είπε κακόβουλη πράξη. Για τον παρουσιαστή. Για τον παρουσιαστή. Να. 30 μόνο. Καλά, δεν θα στα κόψω και όλα. 25. Πες και άλλα. Για πες. Λοιπόν, ναι, πραγματικά, εάν το ένα σου χέρι έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτόματα θα κάνεις όλες τις υπόλοιπες δουλειές με το άλλο χέρι. Αυτό είναι που είπα στην αρχή. Όμως όχι όταν έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή ότι εγώ, για παράδειγμα, το βάλω σε ένα γύψο για 15, 20, 30 μέρες. Αυτό όταν πρέπει για τον οποιοδήποτε λόγο να μην λειτουργούμε το σωστό χέρι, μαθαίνουμε στο να λειτουργούμε με το άλλο χέρι. Τι ήθελα και άνοιξε την κουβέντα. Ακριβώς για αυτό το θέμα. Δηλαδή, μπράβο σου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαι 2 εβδομάδες άρρωστη και δεν λέει να μου περάσει αυτή η παρηγκίτιδα που έχω. Δεν πειράζει. Αλλά παρόλα αυτά, αγαπημένε μου. Αυτό είναι πολύ ερωτικό. Η Κατερίνα Στανίση το έχει τόσα χρόνια και δεν τα αλλάζει. Λοιπόν, για πες. Η Κατερίνα Στανίση είναι εντάξει. Που είναι και φωνάρα και είναι και φίλη. Αυτό ακριβώς. Για πες. Λοιπόν, μπορούν να δουν οι αριστερόχειρες, μπορούν να δουν, λέει, καλύτερα κάτω πάρα από τα νερά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Μπορούν να δουν, λέει, πολύ καλύτερα κάτω από το νερό όταν κάνουν βουτιές. Αυτό τώρα εσένα πώς σου ερμηνεύεται. Ο αριστερόχειρας, Ναι. Η μαμά μου έχει ορθάνοιξα τα μάτια της με στη θάλασσα. Δηλαδή, επειδή είναι αριστερόχειρας, βλέπει καλύτερα. Ναι. Με είναι το μάτι της το δεξί, είπαμε. Γιατί το ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι χιαστή, βλέπει πιο καλά. Αχ, ναι. Προσθέστε τα αυτά τα 30 στην ωραία, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ. Είπε πολύ ωραία λέξη. Να είστε καλά. Ναι, αλλά εγώ όταν μίλησα για τα παιδαγωγικά.
Δεν μου έδινε. Θα σας κάνω μπαλάκια. Δηλαδή τώρα είστε σε μείον 30 συν 30. Κάτσε εδώ μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Γιατί μπορεί να ισοφαρίσετε και να φύγετε με 0. Να προσέχω τι λέω. Δηλαδή. Λοιπόν, για πες και. Τα οποία 0 ποιος θα παίρνει ο παρουσιαστής. Όχι, αυτά πάνε όλα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ναι. Έλα, δεν μπορώ. Λοιπόν, 500 ευρώ. Για πες και... Ο εγκέφαλος λέει μπορεί ευκολότερα να αντιληφθεί μια τρισδιάστατη εικόνα. Mm-hmm. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι το ένα ημισφαίριο δουλεύει πολύ καλύτερα από το άλλο και σε αυτή τη φάση. Ο εγκέφαλος επίσης μπορεί να δώσει λέει, την προσοχή του σε πολλά πράγματα την ίδια στιγμή, κάτι που δυσκολεύει τους δεξιόχειρες. Να κάνω πολλά τα πράγματα ναι. αυτό. Ναι. Να γράφει, να μιλάει στο κινητό. Καλά, αυτό το κάνουμε κι εμείς. Εγώ γράφω, κάνω μπάνιο, μιλάω, μαγειρεύω, μιλάω με τον κούκκι. Είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Είναι μπορώ να κάνω 100 δουλειές σε χρόνο. Ο Αλέξανδρος ξέρει τι κάνει. Κάνει μπάνιο, μιλάει με τον κούκκι, μιλάει με βίντεο κλίση. Και μέσα μαγειρεύει. Αυτό δεν είναι μοντάρο. Δεν είναι αριστερόχειρα. Και ποτίζω και τα λούδια με τον αυτόματο ποτισμό. Θεά καλή. Ναι, δεν το κάνει αυτό εσύ. Όχι, αλλά εγώ ανοίγω το κουμπί για να ξεκινήσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Τον αγαπώ, αλήθεια. Λοιπόν, βέβαια αυτός ο εγκέφαλος που μπορεί και κάνει πολλά δεν αναπαύεται τόσο εύκολα όσο ο εγκέφαλος ενός δεξιόχειρα. Γιατί είναι συνέχεια σε εγρήγορση γι' αυτό. Ναι. Και φυσικά οι αριστερόχειρες υπόφερουν από αϊπνίες γι' αυτόν τον λόγο. Γιατί ο εγκέφαλός τους δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Αιματώνεται συνέχεια εύκολα. Και δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Ναι. Ο ίδιος εγκέφαλος λέει κάνει έναν αριστερόχειρα να τρομάζει πολύ πιο εύκολα. Ενώ όταν περνάει κάποιο μετατραυματικό στρες, το βιώνει πιο έντονα, mm-hmm. ας πούμε. Οι αριστερόχειρες, λέει, επίσης ζουν κατά μέσο όρο λιγότερα χρόνια από τους δεξιόχειρες. 9 χρόνια με 10 κατά μέσο όρο. Μανούλα μου θα ζήσει 100 χρόνια. Η μανούλα την αφήσετε. Αν την αφήσετε. Η μανούλα μου, τι κάνουμε. Ο τίποτα. Με αυτά που έχει ακούσει. Για πες. Ενώ έχουν 4 στις 10 πιθανότητες να είναι ομοφιλόφιλοι. Ποιοι? Οι αριστερόχειρες. 4 στις 10 είναι πολύ έτσι μεγάλο ποσοστό. Έτσι λέει εδώ. Ναι, μα έτσι λέει εδώ. Και εγώ όταν το διάβασα χθες το βράδυ μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οι και... αριστερόχειρες, γιατί? Μάλλον γιατί δεν μπορούν να κάνουν πράγματα μόνοι τους και χρησιμοποιούν τους δεξιόχειρες. Λέω, επειδή δεν μπορούν πράγματα να τα κάνουν πολλά μόνοι τους με το αριστερό και χρησιμοποιούν τους δεξιόχειρες. Like. Like washing dishes, like clean the car, like everything you can imagine. Yeah, I can imagine, but I can't realize what about you what talking. About. Αυτό είναι σίγουρο. Μετάφραση. Το έχουμε βάλει, παίζει αυτόματα. Έχω συνεργασία με την BBC. Translate και στο βγάζει και στα ελληνικά. Ξαναδέσεις την επανάληψη να καταλάβεις τι είπαμε. Λοιπόν, ένας απόφοιτος πανεπιστημίου που είναι αριστερόχειρας έχει 30% περισσότερες πιθανότητες να γίνει πλουσιότερος ναι, από τον ίδιο απόφοιτο είδε... που είναι δεξιόχειρας. Είδες η μάνα μου, ρε. Γιατί είδε... έχει αυξημένο, ρε παιδί μου, σου είπα. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάπου υστερούν, ναι, υπερτερούν σε πολλά άλλα σημεία. Ναι. Δηλαδή, πες για μένα όταν... κάτι. Πες για μένα κάτι. Σε τι υστερείς. Ναι. Έχουμε περίπου 45 με 50 λεπτά ακόμα. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, έλα, μωρέ. Να σου πω, όχι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ περισσότερα πράγματα γιατί δίνουν όλο το ενεργειακό τους βάρος σε άλλα πράγματα. Σε αυτό που και καλά λίγο το θεωρούν οι άλλοι λίγο κακό σε εισαγωγικά. Όχι λέμε. Κακό, λίγο περίεργο. Ναι, λίγο ναι. Εντάξει, το έχουν αντιμετωπίσει και λίγο ρατσιστικά στην πορεία των χρόνων. Οι αριστερόχειρες ζωγραφίζουν φιγούρες που κοιτάζουν πάντα προς τα δεξιά. Λοιπόν, τώρα έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό και αυτό το είχε εντοπίσει. Δεν κάναμε στο γυμνάσιο εικαστικά. Και ναι, στο λύκειο. Παλιά. Και στο... Εικαστικά όμως με τι, με φύλλα ακουαρέλα, σε... Όχι μόνο αυτό, παιδί μου, εμείς ράβαμε, εμείς κάναμε τα πάντα. Πόρε, φάνηκε η ηλικία του. Πίσω. Η ηλικία μου δεν φαίνεται ποτέ. Λίγο πριν μερικά χρόνια, μας έβαζαν π.χ. και μας έλεγαν ζωγραφίστε για το Πολυτεχνείο, ζωγραφίστε ένα άλογο ανέμελο. Και καλά για να μάθουμε να ζωγραφίζουμε. Και πήγαινα στη μαμά και της έλεγα, σε παρακαλώ ζωγράφισέ μου, γιατί η μαμά μου ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και μου τα ζωγράφισε όλα και μου τα έκανα από την αριστερά. Και πώς με έπιασε ο δάσκαλος. Και μου λέει, ζωγράφισέ μου κάτι. Α, όχι, κάνουμε ένα κύκλο. Με σηκώνει στον πίνακα. Είχα γίνει ξεφτύλα εκείνη τη μέρα. Κωνσταντίνε, λέει, μόνος το έκανες πάρα πολύ ωραίο. Κάτι είχαμε, άλογο είχαμε νομίζω.
Μου λέει, κάνουμε ένα κύκλο στο πίνακα, σηκώνομαι κι εγώ άνετη και καλά ότι ήταν ο ζωγραφίσμα. Κάνα τον κύκλο, μπράβο μου λέει, αλλά αυτός που το έκανε λέει είναι αριστερό χέρας. Mm. Γιατί ναι, πώς ξεκινάει, ναι. Γιατί είναι αλλιώς ο κύκλος. Εσύ θα ζωγραφίσεις, θα ξεκινήσεις έτσι. Όλος ξεκινάει έτσι. Ναι, αλλά ο κύκλος δεν ενώνει το ίδιο. Όχι βρε, με τι χέρι θέλει να το κάνεις. Α, μάλιστα, από πού ξεκινάς, μάλιστα. Mm. Μπράβο, ρε Αλέξα. Ματιασμένο είσαι. Είμαι πολύ ματιασμένο σήμερα. Ναι, από πάρε την ξεματιάστρα σου, να σε την έχω πάρει τρεις φορές, απλά τώρα πρέπει να πάρω πάρε την. Πάρε να δεις αν ζει όμως τώρα. Ναι. Γιατί και καταλήγουν στο νοσοκομείο τη ξεματιάστρα. Για πες. Υπάρχουν, λέει, 1447 αγγλικές λέξεις που μπορούν να γραφτούν μόνο με το αριστερό χέρι σε ένα πληκτρολόγιο συγκεκριμένο. Το κλασικό. Οι αριστερόχειρες έχουν συγκεκριμένα πληκτρολόγια. Έτσι όπως λέει εδώ, ναι. Αυτό που λέει εδώ, ας πούμε, αυτό εννοεί στην ουσία, ότι έχουν συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Διάστημοι αριστερόχειρες, Αριστοτέλης. Έλα! Ο Ωνάσης, ναι. Νίτσε, μιλάμε για ονόματα τώρα. Ζαντάρ. Αυτός που βάζει ο Νίτσε τη στολή του. Βάζει Νίτσε. Ντούτσε, βρε, λέει. Α, ντούτσε είναι. Μου τι άλλο βάζει σήμερα. Ο Νίτσερ. Βάζει ο Νίτσερ τη στολή του. Ζαντάρκ. Αϊνστάιν. Ζαντάκ τι, Ζαντάκ το φάρμακο. Όχι, Ζαντάκ. Α, Ζαντάρκ. Όχι Ζαντάκ, Ζαντάρκ. Α, Ζαντάρκ, ναι. Ζαντάρκ. Ο Αϊνστάιν. Α, γι' αυτό τις μάνας μου τις πήρε, τις έκοψε από εκεί. Ο Μέγα Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρε. Το περίμενα. Το έχεις, το έχεις. Ναι. Ο Ιούλιος Κέσσερας. Κάτσε να σημειώσω κάτι. Για τον Ιούλιο Κέσσερα. Βλέπεις, δεν μου πάει και σαν εικόνα, κοίτα. Δεν μπορώ με τίποτα. Γιατί δεν το έχεις εξελίξει. Αν το έχεις εξελίξει, θα το έχεις πιο χαριτωμένο. Γράψε το όνομά μου. Παιδιά, δηλαδή για πολύ γέλιο. Για πες. Μαρί Κιουρί. Λουίς Κάρολ. Ο Καρλομάγνος. Ο Μπιλ Γκέιτς. Ο Φραντς Κάφκα. Ο Μάρκ Τουέιν και πολλοί άλλοι. Πολύ γνωστά ονόματα όμως. Ναι. Πάρα πολύ και γνωστά πολύ. Και οι περισσότεροι πρόεδροι, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν αριστερόχειρες. Και αυτό επειδή, λέει, στα τηλεοπτικά debate έπειθαν περισσότερο. Μάλιστα. Άρα μήπως πρέπει να το εξελίξει σιγά σιγά το αριστερό. Να το εξελίξω, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Για πες, ολοκλήρωσες. Ναι, στην ουσία λέει για τον εγκέφαλο αυτό που είπαμε πριν λίγο και ότι αυτό που είπαμε για τους πρωθυπουργούς. Από ότι... τι τα είπαμε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει τώρα. Θα πάμε να δούμε λίγο μία μόδα, έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από μόδα και μετά από το break επιστρέφουμε για να κλείσουμε με μία πολύ πολύ σύντομη ερευνούλα που έχει η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου που έχεις να πεις με... Νόμοι περίεργοι από όλο τον κόσμο. Φύγαμε για να το προλάβουμε και επιστρέφουμε. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Αχ, με κάνατε και δάκρυσα, βρε. Από το πολύ συγκινήθηκες με αυτά που σου είπα. Με συγκινήσατε. Πω, 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 συγκίνηση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Τι λέτε, μου λέτε, τι λέτε. Τι λέτε, Γιάννη, εδώ έχουν αφήσει φαντάσματα. Εδώ γύρω, να ξέρεις, κυκλοφορούν φαντάσματα. Σβήστε τα φώτα, μπας και εμφανιστούν. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, πάμε να κλείσουμε με πολύ ωραίους και περίεργους νόμους ανά τον κόσμο. Που πραγματικά θα σας κάνουν εντύπωση. Κάποιος μου διάβαζε πριν στο meeting που κάναμε, στο meeting room, έτσι για τα θέματά μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίοι. Ναι, και υπάρχουν υψηλά πρόστιμα που εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί καν. Και στην ούτε Ελλάδα, σαν νόμο, ούτε σαν πρόστιμο. Όχι, όχι. Και στην Ελλάδα τα πιο πολλά τα κάνουμε μόνοι μας. Καλά, από το πρώτο που θα σας πω αποκλείεται, αλλά το δεύτερο θα ακούσετε. Στο Hong Kong. Αν μια γυναίκα... Τόσε πού? Στο Hong Kong. Α, ναι. Αν μια γυναίκα πιάσει τον άντρα της με την απατά, γιατί γελάτε, μωρέ, πάλι. Για το Hong Kong, μωρέ. Ναι. Μπορεί να τον σκοτώσει με μόνη προϋπόθεση και δεν θα τιμωρηθεί αν το κάνουν τα ίδια της τα χέρια. Τελειώ. Αυτό είναι νόμος πραγματικός. Είναι νόμος πραγματικός. Mm. Απίστευτο. Δηλαδή, αν σε πιάσω εγώ με κάποια... και είμαι και η γυναίκα σου, μπορώ να σε σκοτώσω μόνο μα επινοήσω. Αυτό είναι και στο Hong Kong ή μόνο σε κάποια μόνο, μέρη μόνο, έξω. Μόνο εκεί. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, στη Βικτόρια της Αυστραλίας, αν σας καεί μία λάμπα, είτε είναι εξωτερική, έξω από το σπίτι σας δηλαδή, ή μέσα και την αλλάξετε μόνοι σας, έχετε πρόστιμο. Πρέπει να την αλλάξει μόνο πτυχιούχος ηλεκτρολόγος. Α, καλά, εδώ εμείς φτιάχνουμε μέχρι και τον πίνακα μόνο. Ναι, να σου πω όμως κάτι, έχει μια λογική αυτό. Αυτό έτσι. Έχει λογική γιατί γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα και γιατί μπορεί να γίνουν πράγματα. Αν σε βάζει λάμπα, δεν μείνει στη λάμπα. Να είναι η λάμπα για να την αλλάξει τη λάμπα και να πρέπει να φέρει πτυχιούχο ηλεκτρολόγο για τη λάμπα να σου αλλάξει τα φώτα. Εντάξει, καλό είναι τα πράγματα να. Καλό είναι τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση του σιγά-σιγά γιατί κάποια επαγγέλματα είναι για κάποιου συγκεκριμένου λόγου. Ναι. Λοιπόν, στη Σιγκαπούρη
Είναι παράνομο και δεν πουλάνε πουθενά τσίχλες. Να μασάς τσίχλα, να σε πιάσουν. Αυτό καλά κάνουν, γιατί με ενοχλεί και με ένα πάρα πολύ. Και δεν τρώει. Μα δεν μασάει τσίχλες ούτε καραμέλες. Λοιπόν, στην Ινδονησία, ο αυνανισμός τιμωρείται με αποκεφαλισμό. Ο Ιησούς καλέ, δεν περνά ούτε απ' έξω. Γιατί, Αλέξανδρο, ρίξεις είναι πολύ κακό να το κάνεις. Εγώ όχι, αλλά στα νέα τα παιδάκια, τα αγοράκια, τα αυτά. Που, ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατό. Ναι, πολύ. Πολύ ωραία. Άρα αυτοί τους πρόχνουν κατευθείαν για το σεξ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Ρωσία είναι παράνομο να οδηγείς ένα βρώμικο αμάξι. Καλά κάνουν. Στην Ελλάδα είναι το χειρότερο. Θα είχαμε πάει όλοι μέσα. Πραγματικά, ας έχεις και τον τεσεβό του 1800. Μπορεί να είναι καθαρό. Για μένα το καθαρό αυτοκίνητο είναι το Α και το Ω. Δεν με ενοχλεί τι χρώμα είναι, τι μάρκα είναι, αν είναι καινούργιο, αν είναι παλιό. Το αυτοκίνητο για μένα πρέπει να είναι πάντοτε καθαρό. Ναι. Λοιπόν, στην Ελβετία είναι παράνομο για έναν άντρα να ανακουφιστεί, και εννοείται, καταλαβαίνετε τι λέω, όρθιος μετά τις 10 το βράδυ. Α, μια χαρά. Ωραία. Στην Ιρλανδία το φύσιμα στις λάμπες του δρόμου είναι παράνομο. Το φύσιμα. Ποιο φύσιμα. Φύσιμα. Να φυσάς τις λάμπες. Δρόμου. Ναι. Γιατί περπάτησε ποτέ κανείς και φύσαγε τις λάμπες του δρόμου. Ναι. Στραβώθηκε κιόλας. Ναι. Μπορεί να γίνει. Είναι παράνομο, λέει. Στη Γαλλία απαγορεύεται να ονομάζετε το γουρουνάκι σας Ναπολέον. Έχετε πρόστιμο μέχρι και φυλάκιση. Μάλιστα, λόγω της ευεργετικής, φαντάζομαι, στάσης. Ναι. Στην Αγγλία δεν μπορείτε να πεθάνετε στα κτίρια της Βουλής. Γιατί πληρώνουν τα παιδιά στη οικογένειά σας. Για τα πρόστιμα. Αν κάποιος ανακοπεί στη Βουλή, τι γίνεται. Δεν ξέρω. Στην Αλαμπάμπα απαγορεύεται να παίξετε ντόμινο κάθε Κυριακή. Και πού θα σε δω να παίξει μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή παίζω ότι εγώ είμαι στο σπίτι μου και παίζω ντόμινο. Ποιος θα με δει. Δεν ξέρω. Μπορεί να σε μαρτυρήσει κάποιος. Και πού ξέρει ότι είναι αλήθεια. Εγώ μπορεί να μαρτυρήσω ότι εσύ παίζεις ντόμινο. Και πού ξέρει ο άλλος ότι λέω αλήθεια. Θα έρθει να σε πιάσει εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Μουχασέτη είναι παράνομο να παίξει. Στη Μαχασουχουσέτη. Μασαχουσέτη, ναι. Πώς τη λένε, κάτσε Μαχασουχουσέτη. Μασαχουσέτη. Μασαχουσέτη. Στη Μαχασουχουσέτη. Στη Μασαχουσέτη. Ναι, είναι παράνομο να πέσει κανείς για ύπνο χωρίς να έχει κάνει μπάνιο. Ναι, καλά κάνω. Εκεί δεν παραμένουμε. Λοιπόν, στη Σαμόα. Α, στη Σαμόα. Ναι, συνιστά έγκλημα να ξεχνά κανείς τα γενέθλια της γυναίκας του. Καλό. Αν ισχύει στην Ελλάδα, οι μισοί άντρες ήταν μέσα. Οι μισοί άντρες ήταν μέσα. Το 80%. Εννοείται. Λοιπόν, στην Ιντιάνα, είναι παράνομο να ντύσεις τα παιδιά Ken και Barbie. Άμα που λέμε θέλω να ντύσω θέλω στις απόκριες Barbie. Έχουν απόκριες για τα χειρικοί, αυτό εννοώ. Ναι, έχουν. Λοιπόν, στην Αυστραλία δεν επιτρέπεται να ονομάσεις οποιοδήποτε ζώο που ενδέχεται να φας. Να το ονομάσει. Ναι, πώς έχουν μαντριά. Ναι, το σφάζεις. Ναι. Λοιπόν, στην Αραβία οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πισίνες σε ξενοδοχεία από το 1979. Δεν κάνουν μπάνιο σε πισίνες. Στη Μοντάνα είναι παράνομο να σκίσεις ένα τηλεφωνικό κατάλογο στη μέση, γιατί πας φυλακή 6 μήνες. Τι λες. Ναι, γιατί, επειδή έσκισε κατάλογο, εμείς τον κάνουμε για τον Τζάκι. Εννοείται. Λοιπόν, στη Βαλτιμόρη απαγορεύεται να πας ένα λιοντάρι στον κινηματογράφο. Το Λιόν μάλλον δεν έπαιξε ποτέ. Κρίμα, και ήθελα να πάρω το λιοντάρι μου σήμερα να πάω να δω λίγο το καινούργιο τη Village. Καταρχήν, σε εκείνες τις περιοχές και χώρες έχουν σαν κατοικίδιο, όπως έχουμε δει και στο ίντερνετ, λιοντάρια, καγκουρό, παιδιά, περίεργα τώρα που το πράγματα. Χτες, ήμουνα για μία δουλειά στο. Ξέρω που ήσουν. Στη Θιβών, στην Ίκαια. Και καθώς καθόμουν σε ένα καφέ και κοίταζα απ' έξω, βλέπω μία κυρία, βλέπω το λουράκι. Και περίμενε. Και το θάμνω. Και βγαίνει από το. Και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει. Λέω, τι έχει, μου λέει τη γάτα της. Βγάζει τρεις φορές την ημέρα με το λουρί, μία γάτα τόση, όλη την περιοχή για να κάνει η γάτα τις ανάγκες της κανονικά με λουρί. Αυτό το είδα πρώτη φορά. Εγώ το βλέπω τον τελευταίο καιρό, το καλοκαίρι, και μετά έχουμε κι εμείς μία κυρία. Τα γατάκια δεν ξέρω, ίσως έχει γίνει πλέον η κτηνίατροι. Το περνάνε αυτό το μήνυμα στους.
εκάστοτε αυτούς που έχουν ζωάκια, αλλά και τις γατούλες, ναι, και τις γατούλες τις έχω δει με λουράκι. Και κουνέλια, και κουνέλια. Πες μου άλλο ένα νόμο για να κλείσουμε. Στο Μιζούρι, αν μια γυναίκα φοράει πιτζάμες, ένας πυροσβέστης δεν μπορεί να τη σώσει. Ειλικρινά, να καίγεται το σπίτι σου και να μπει ο πυροσβέστης και να σου πει: Α, κυρία μου, δεν γίνεται, θα καείς γιατί φοράς πιτζάμα. Προλαβαίνει να αλλάξει, να βάλει κάτι πιο νεκρή. Εκτός και αν είναι ωραίος ο πυροσβέστης και την βγάλει την πιτζάμα. Εκτός και αν είναι ωραίος. Λοιπόν, να σας πω και ένα τελευταίο. Λοιπόν, στο Ισραήλ. Όλοι γνωρίζουμε το Ισραήλ. Αλίμον. Μπορεί κανείς να μπει φυλακή αν τον πιάσουν και σχαλίζει τη μύτη του Κυριακή. Αυτό. Άμα την σχαλίζει καθημερινά. Όχι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτή είναι νόμοι περίεργοι, γιατί μετά λέμε για τους δικούς μας νόμους και τι κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαγιάννα. Έχουμε πάρα πολλούς νόμους, βέβαια, και σε μια επόμενη εκπομπή να μας πεις κι άλλους. Μαρία Κατσουλέκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολύ ωραίους συνεργάτες, πολύ ωραία θέματα, πάρα πολύ ωραία δώρα, έχω και δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να χαμογελάτε και να θυμάστε ότι κάθε φορά που αδιαφορούμε, κάνουμε κάποιους να ανησυχούν. Γι' αυτό συνεχίστε το. Φιλιά πολλά. Γεια σας.